Γεια σας φίλοι και φίλες. Παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, από τον τελικό συγκεκριμένα, που έγινε στο Ρότερνταμ. Οι δύο αντίπαλοι στον τελικό είναι ο Νίκ Μάθιου, ο Άγγλος, νούμερο 1 στον κόσμο, και ο Γάλλος Γκρέγκορι Γκότιε. Ο Γκότιε το θέλει απελπισμένα αυτό το τρόπαιο, διότι έχει χάσει αρκετές φορές στον τελικό. Ο Νίκ Μάθιου είναι ο περσινός κάτοχος και θέλει ως οτιδήποτε άλλο το πάρει και δεύτερη φορά συνεχόμενα. Αποφασισμένος ο Μάθιου. Πάντα σοβαρός και εντός και εκτός γηπέδου. Λίγο νευρικός ο Γκότιε. Φαίνεται κατά την έκφραση του προσώπου του. Ξεκινάμε στιγμιότυπα από το πρώτο game. Λειτουκά. Λειτουκό παιχνίδι το Γκότιε. Ξεκίνησε πολύ δυνατά. Σύντομα έφτασε σε game ball. Πετάει από την άλλη μεριά τον Μάθιου, ο οποίος ποτικά το αναγνωρίζει, δεν ζητάει κανένα λεπ. Game για τον Γκότιε, 1-0. Δεύτερο game τώρα, πόντο-πόντο, πηγαίνουν οι δύο αντίπαλοι. Δεν κατάλαβα την παλιά του Μάθιου Γκότιε. Έκανε μια απελπισμένη κίνηση, μια απελπισμένη βουτιά. Με αποτέλεσμα από τον Μάθιου. Game ball για τον Μάθιου λοιπόν. Γκότιε το παλεύει. Παίζουν σε τρομερά γρήγορο ρυθμό. Παίρνει την μπάλα στο βολέ. Εκπληκτικός πόντος από τον Γκότιε. Χαρακτηριστικό είναι δεν αφήνουν την μπάλα να περάσει στο πίσω μέρος του γηπέδου. Προσπαθούν να την πάρουν στο βολέ πριν σκάσει κάτω. Ή ακόμα και να σκάσει, προσπαθούν να την πάρουν στη μέση του γηπέδου, στο half court δηλαδή. Game ball και πάλι για τον Μάθιου. Πραγματικά είναι stroke. Με μαρτύρια τον Γκότιε, αλλά δεν έχει δίκιο. Τον ξεγέλασε η ίδια του η μπάλα. Δεν προλάβει να φύγει. Ισοφαρίζει ο Μάθιου. Πάμε στο τρίτο game. Πάλι μάχη, πόντο με πόντο. Τρομερή μπάλα από τον Γκότιε. Δεν την είδε καθόλου ενημερωμένο στον κόσμο. Οι διαφορές μεταξύ αυτών των παιχτών είναι ελάχιστες. Αυτό που λέμε τα βολέ. Πολύ γυμνασμένοι, πολύ δυνατοί και οι δύο. Ο Γκότιε έχει αρχίσει και κουράζεται όμως. Can accumulate points quite quickly if given the opportunity with some loose balls from Nick Mathieu. He's now
Παγκόσμιο πρωτάθλημα το έχει κατακτήσει ο Τζάνσερ Χάν 8 φορές και ακολουθεί ο Τζαχάνγκερ Χάν με 6 κατακτήσεις. Μεγάλος πόντος, ωραίο ράλι. Η γαλλική ομάδα υποστηρίζει τον Γκρέγκ. Το Ζάμι Σελαρκούτσι, παλιό παίχτη, βετεράνο πλέον. Βλέπει πάρα πολύ ωραία τον πόντο ο Μάθιου. Έχει αρχίσει και μετακινεί πάρα πολύ τον Κοτιέ. Με αποτέλεσμα να είχαμε ένα ατύχημα εδώ. Γύρισε λίγο ο αστράγωλος του Γκοτιέ. Πήρε 3 λεπτά injury time. Αλλά φαίνεται ότι όταν επέστρεψε δεν ήταν 100% όπως θα το πρέπει. Πολλά λάθη από τον Γκοτιέ. 2-1 Μάθιου και 5-1. Σημειώσουμε ότι από τους Έλληνες παίκτες που έχουν παίξει παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι 4 ελάχιστοι, μιας και παίζουν μόνο οι 60-70 καλύτεροι στον κόσμο κάθε χρονιά. Να τους ονομάσουμε είναι ο Νίκος Ομοστρούφης, ο Παναγιώτης ο Βασιλείου, ο Πολ Γκρέγκορη βέβαια, ο οποίος έχει φτάσει και νούμερο 11 στον κόσμο. Και είχα και εγώ την τιμή να συμμετάσχω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Κύπρο το 1995. Champions Football, νίκη για τον Μάθιο. Το χαίρευε. Αξίζει. Είναι μια τρομερή εμπειρία να παίζεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και πόσο μάλλον σε τελικό και να το κατακτάς. Πρώτος ο Μάθιου λοιπόν, δεύτερος ο Κοτιέ, τρίτος ο James Winthrop. Ευχαριστούμε το Squash TV και τα λέμε.